Με ηχηρή και βαρισίμαντη παρέμβασή του, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών εξάρει το ρόλο και τη στάση της περιφερειακής τηλεόρασης, η οποία στέκεται και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία στο ύψος των περιστάσεων, επιλέγοντας να ενημερώνει αξιόπιστα και αντικειμενικά τους πολίτες. Αισθάνομαι την ανάγκη, την βαθύτατη, να πω μέσα από την καρδιά μου και πάλι, και ίσως ακουστεί περιττό, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Να πω μέσα από την καρδιά μου ένα τεράστιο, μεγάλο ευχαριστώ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, που όλη αυτή την περίοδο, με τόση υπευθυνότητα και σύνεση και κατά το δυνατόν και το ανθρώπινο αντικειμενικότητα, προσεγγίζουν τα γεγονότα μιας δοκιμασίας. Στην εποχή των fake news, η στάση της περιφερειακής τηλεόρασης μακριά από την κινδυνολογία, την ισοπαίδωση, την παραπληροφόρηση, αντιστέκεται στον εντυπωσιασμό και εξακολουθεί να αναδεικνύει τα επιστημονικά δεδομένα, να εμένει στη σωστή πληροφόρηση των πολιτών και να φέρνει στο προσκήνιο τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Που δεν προέβαλαν τα θεοφάνεια εικόνες του 2015 ως εικόνες του 2021. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Που δεν προβάλλεται fake και ψεύτικα νέα, αλλά τα πραγματικά, τα σύγχρονα, με τα εύκολα και με τα δύσκολα, με τα αρνητικά και με τα θετικά. Θέλουμε την κριτική, μας κάνει καλύτερους, μας ωφελεί, αλλά όχι βέβαια τις ψεύτικες πραγματικότητες. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος στο λόγο του επεσήμανε την ολιγορία της πολιτείας απέναντι στα περιφερειακά μέσα και την άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν σε κέρια ζητήματα, θεσμικά και οικονομικά, καλώντας την κοινωνία να αποτελέσει αντίβαρο και να σταθεί στο πλευρό των μέσων ενημέρωσης της περιφέρειας. Σας συγχαίρω λοιπόν, σας επενώ μέσα από την καρδιά μου, διότι δείχνετε τιμιότητα και ξέρω ότι δεν απολαμβάνετε όχι προνομιακής, αλλά αντίθετα άνησης μεταχείρισης, άδικης μεταχείρισης. Γι' αυτό και προσκαλώ όλους σας να στηρίζουμε τα τοπικά μέσα, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, το διαδίκτυο, την τηλεόραση, να είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές.